προηγούμενο προϋπολογισμό για 15.000 προσλήψεις. Μάλιστα. Οι επαναπροσλήψεις θα είναι 3.900 ή αν πάνε κάτι παραπάνω. Αυτών οι οποίοι είχαν αδίκως μπει σε διαθεσιμότητα, απολυθεί ύστερα κτλ. Και θα υπάρξουν 4.500 ακόμα προσλήψεις για τον τομέα της υγείας, όπως ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός προχθές, και θα υπάρξουν και προσλήψεις σε άλλους τομείς, παιδεία, αυτοδιοίκηση, ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αυτοί είναι τρεις βασικοί τομείς, έτσι ώστε να φτάσουμε, δεν θα φτάσουμε στο 15.000 που δίνει το περιθώριο. Ο προϋπολογισμός θα είναι κάπως λιγότερο και θα είναι για το διάστημα βεβαίως του επταμήνου πια. Δηλαδή δεν θα είναι για τους 12 μήνες όπως είχε προβλέψει ο προϋπολογισμός. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Υγείας είναι 4,5, τα είπα προηγούμενα, να βλέπατε το χαρτί. 4,5 είναι εκεί, έχουμε διαμορφώσει την λίστα. Βλέπαμε το χαρτί ότι έχουμε τον κύριο Μπαλτά στο τηλέφωνο. Μόνο γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Μην το συζητάμε. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τώρα τι θα γίνει.